Για μας είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Κηδεύουμε δύο νέους ανθρώπους, συνεπία των καταστροφικών πλημμυρών. Και όπως αντιλαμβάνεστε, στο πρώτο μέρος εκπομπής δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το θέμα. Και καλημερίζω τον ειδικό εντεταλμένο σύμβουλο στα θέματα πολιτικής προστασίας περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Καλημέρα, κύριε Λεονταράκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακρότες σας. Τελικώς τι συνέβη εδώ? Όλοι προετοιμασμένοι και τελικά προετοιμασία δεν υπήρχε? Καταρχήν, να με επιτρέψετε να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων συμπολιτών μας. Δυστυχώς, ο ένας εξ αυτών, ο συγχωρεμένος Κωστής, ήταν και πολύ προσωπικός φίλος. Κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι ναι, μεν είχε εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ένα έκτακτο, έβαζε για την Κρήτη στο κάδρο. Έχει αναφορά τουλάχιστον για την Κρήτη, μιλώντας με τον Γενικό Γραμματέα αλλά και επιτέλειες, για 50 χιλιοστά βροχόπτωση σε όλη την Κρήτη όλη μέρα. Αυτό βέβαια το έκτακτο δεν απεστάλλει στις περιφέρειες, στις ενδιαφέρομενες, όπως είναι η περιφέρεια Κρήτης. Τι εννοείτε δεν απεστάλλει, δηλαδή βγήκε αλλά δεν σας εστάλλει? Δεν εστάλλει έκτακτο. Θα σας δώσω παράδειγμα να καταλάβετε. Μισό λεπτό, μισό, για να το καταλάβουμε πλήρως, γιατί σήμερα θα καθίσετε αρκετή ώρα εδώ. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχει πρόβλεψη έκτακτου, λέτε. Για 50. Ωραία, εντάξει, για 50. Αν για τα 50 δεν έφτασε η πρόβλεψη, πόλο δε που ήταν 150. Άρα, δικαιούμαι να σας ρωτήσω, βγάλανε μία πρόβλεψη για έκτακτο, την κρατήσαν για τον εαυτό τους? Σε άλλες περιπτώσεις, σε περασμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει αναγγελία έκτακτων καιρικών φαινομένων, δεχόμαστε mail και τηλεφωνήματα προσωπικά να υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα έχοντας μία πρόβληση από τους ειδικούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναζητώντας πραγματικά ακόμα και σήμερα, αλλά και την Παρασκευή και τις προηγούμενες ημέρες, κάποιο mail υπηρεσιακό, όπως σας ξαναείπα τις προηγούμενες φορές, τέτοιο μήνυμα δεν εστάλει. Διότι από τη στιγμή που εμείς δεχόμαστε τέτοια ειδοποίηση, είμαστε υποχρεωμένοι, όπως το κάνουμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και κτίζουμε και εμείς ανάλογο δελτίο τύπου, έτσι ώστε ο κόσμος να το έχει υπόψη και μη τι άλλο μηχανισμός να ενεργοποιείται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, μεν η Γενική Γραμματεία έβαζε και την κηρύξη στο κάδρο, σας ξαναλέω, όμως δεν είχε απεσταλεί κάποιο mail το οποίο να ενεργοποιεί το μηχανισμό που σας είπα προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε συντονιστικό την Παρασκευή, ναι, το οποίο ήταν προκαθορισμένο. Ναι. Υπόθηκε και από εμένα προσωπικά το ότι, παιδιά, αυτό και αυτό ισχύει. Καλό θα είναι να έχουμε επιπλέον αναγκλαστικά, επιπλέον ετοιμότητα. Όπως συμβαίνει σε κάθε ανάλογη περίπτωση συνεδρίας του τουριστικού οργάνου, που όλα τα ζητήματα τίθενται στο όργανο και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και προχωράμε δυστυχώς με τις ελλείψεις και με τις υποχρηματοδοτήσεις. Άλλα μια συζήτηση, η οποία μαθαίνουμε να την κάνουμε στην πορεία. Όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σας ξαναλέω, ακόμα και σήμερα αναζήτησα mail και την Παρασκευή ακόμα που το γνωρίζαμε την περασμένη εβδομάδα. Τέτοιο μέλη στην περιφέρεια δεν έφτανε. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, επειδή έγινε συντονιστικό την Παρασκευή, εκεί δεν συζητήσατε να δούνε οι πιο κάτω υπηρεσίες των Δήμων αν είναι καθαρισμένα άναντι τα ρέματα, τα ριάκια κτλ.? Ή δεν υπήρχε δυνατότητα να καθαριστούν λόγω έλλειψης κονδυλίων? Τι συνέβη εδώ? Μπορώ να σας πω ειλικρινά ότι όσον αφορά την περιφέρεια, που είναι μια αρμοδιότητα που μας είπε το 2014, να θυμάμαι καλά, ναι, σημειωτέων χωρίς τις απαραίτητες σηματοδοτήσεις. Παρόλα αυτά, είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη εργολαβία από το καλοκαίρι και αφορά όλα τα ποτάμια και τα επικίνδυνα σημεία γενικότερα του νησιού που μας έχουν υποδείξει πάντα σε συνεργασία με τους Δήμους. Ακόμα και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες και τις επόμενες μέρες, για όσο χρειαστεί, αυτό θα συνεχίζεται. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο ρέμα, το οποίο μιλώντας με τους αρμοδίους του Δήμου Αλεβιζίου, γνωρίζοντας εγώ προσωπικά, είχε καθαριστεί. Όμως η αλήθεια είναι ότι... Μισό λεπτό, είχε καθαριστεί. Οι κάτοικοι λένε, κύριε Λονταράκη, ότι δεν είχε καθαριστεί πάνω από τον οικισμό. Δύο χρόνια είχε να καθαριστεί. Εσείς λέτε είχε καθαριστεί. Μιλάμε για μια περιοχή όπου, ενώ τα ρέματα είναι οι φυσικές κοίτες των χυμάρων, των ποταμών, και τις λέμε φυσικές γιατί τις έχει φτιάξει η φύση και το έχει κάνει για κάποιο λόγο, γιατί εκεί πηγαίνει η βαρύτητα, εκεί κατευθύνει το νερό, εμείς το έχουμε παραβιάσει, για να τα λέμε όλα να καταλαβαίνόμαστε. Έχει γίνει δρόμος λόγω του μπαζώματος, ο κεντρικός, και ο δρόμος έχει καταστήματα, σπίτια. Με λίγα λόγια, ο νέος χύμαρος δρόμος ήταν αναμενόμενο ότι θα πλημμυρίσει την περιοχή. Η Σαχίνη, δεν είναι πρώτη φορά που η Αγία Πελαγία δείχνει. Μάλιστα. Άρα είναι ένα σημείο αλάρμ ούτως ή άλλως από μόνο του. Οπότε δικαιούμαι να ρωτήσω, τι δεν πήγε καλά στη λειτουργία
των υπηρεσιών. Αφήστε τους πάνω, θα τα βρούμε μετά με τους πάνω. Γιατί πολλά μας είπαν εδώ, μας είπαν ότι εμείς δεν είχαμε ενημέρωση και τα λοιπά. Τι δεν είχαν ενημέρωση? Βουίζαν όλα τα μέσα από την Πέμπτη ότι έρχεται κακοκαιρία στη χώρα. Τι άλλη ενημέρωση χρειαζόντουσαν? Όμως έρχομαι στα καθημάς. Δεν θα έπρεπε κάποιος να πάει να τσεκάρει πάνω από τον οικισμό ή είναι τα ρέματα καθαρισμένα, ή είναι καθαρισμένα και έχουν πέσει φερτά υλικά, καλάμια και έτσι και χρειάζονται επιπλέον καθαρισμό? Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό? Δηλαδή, κάνουμε συντονιστικά, δεν είναι προσωπική αιχμή, το καταλαβαίνω. Όχι, κάνουμε, κάνουμε συντονιστικά για να τα κάνουμε. Κοιτάξτε, όχι, δεν κάνουμε συντονιστικά για να τα κάνουμε. Είναι ένα όργανο το οποίο συγκαλείται κάθε φθινόπωρο πριν ένα ξεχειμώνα και εννοείται προς τα τέλη της άνοιξης όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο. Εκεί τίθενται τα ζητήματα, εκεί τίθενται οι προβληματισμοί, οι ελλείψεις, αν το θέλετε, τα σημεία, τα επικίνδυνα, τα οποία θα ξαναλέω είναι γνωστά σε όλο το γεωγραφικό πλάτο, σε μήκος της Κρήτης, σε όλους τους Δήμους. Όσον αφορά την πληροφόρηση, καλώς ή κακώς, με τις ελλείψεις, γιατί αποδείχθηκε, γιατί είναι ελλειπή, υπάρχει μια ιεράρχη, η οποία απορρέει από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με τη σειρά της, σαν, αν το θέλετε, σύμβουλο όσον αφορά τα καιρικά της προβλέψης. Είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, άσχετα αν εμείς προσωπικά ρίχνουμε κλεφτές ματιές δεξιά-αριστερά όσον αφορά την πρόβλεψη. Από την Γενική Γραμματεία λοιπόν Πολιτικής Προστασίας φεύγει το ανάλογο σήμα, φεύγει το ανάλογο έκτακτο, το οποίο ενημερώνει τις περιφέρειες, τις εκάστοτες περιφέρειες, όσον αφορά την πρόβλεψη, την επικοινωνία και το τι επακολουθεί. Όπως άκουσα προηγουμένως, η πρόβλεψη συγκεκριμένη έκανε λόγο για όλη την Κρήτη, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, όχι για 20 λεπτά. Το οποίο έγινε προχθές στην Αγία Πελαγία, για 50 χιλιοστά. Ρωτώντας και ξαναρωτώντας επίμονα, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά αυτή. Και μιλώντας με το Γενικό Γραμματέα, όπως ήταν και στο Ηράκλειο χθες στην Αγία Πελαγία, ναι. Ήταν κατηγορηματική απάντηση. Δεν είχαμε τέτοια πρόβλεψη. Τώρα το απρόβλεπτο του γεγονότος. Μισό λεπτό, γιατί ξέρω ότι. Θέλω να το πω αυτό. Το κοιτάτε και με το παραπάνω. Δεν είναι ότι πήρατε μία θέση Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας στην Τεταλμένου και τελειώσαμε και είστε από τους ανθρώπους που ψάχνετε. Μισό λεπτό. Όταν βγαίνει επίσημα ο μετεωρολόγος και διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Λαγουβάρδος, και όχι μία φορά, ο άνθρωπος έστειλε χθες μέχρι και τους χάρτες και λέει ότι από την Πέμπτη, βλέποντας το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε καταστροφές στη Σικελία και τα ανησυχητικά προγνωστικά δεδομένα που επεξεργαστήκαμε, αναβαθμίζουμε την κατηγορία της κακοκαιρίας από 3 σε 4 σύμφωνα με το δίκτυο επικινδυνότητας επεισοδίου βροχόπτωσης. Εμένα, κύριε Λεονταράκη, δεν με ενδιαφέρει αν θα πέσουν 50 ή 100 χιλιοστά. Δεν οφείλει το κράτος αμέσως να σημάνει αλάρμ? Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να του πούνε? Αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό σας. Πιστέψτε με, και δικό μου και όλων των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται και των συμπολιτών που μας ακούν και ακόμα περισσότερο αυτών που βιώσαν την καταστροφή. Ρωτώντας λοιπόν επίμονα όσον αφορά την πρόληψη του αστεροσκοπίου και όχι μόνο, σας είπα, όλοι ρίχνουμε κλεφτές ματιές δεξιά και αριστερά. Αλλά το αστεροσκοπείο είναι ένα θεσμοθετημένο, με συγχωρείτε, όργανο της πολιτείας, σύμβουλος της πολιτείας με τις έρευνες του, με τις μελέτες του. Κατηγορηματικά σας ξαναλέω, η απάντηση προς εμένα ήταν ότι δεν είχαν τέτοιο σήμα. Δεν είχαν δηλαδή κάποιο έγγραφο από το αστεροσκοπείο. Μάλιστα. Είτε από οπουδήποτε αλλού, μάλιστα, το οποίο να τους έκανε, να τους βάλει υποψίες για να τους εντοπίσει περαιτέρω. Μάλιστα. Παρόλα αυτά, παίζανε τα κανάλια όλα. Η πολιτική προστασία κεντρικά δεν είχε όλα τα κανάλια από την Πέμπτη. Παίζανε ότι έρχεται κακοκαιρία δρυμύτατη στη χώρα. Κύριε Σαχίνη, μπορείτε, υπόθηκε και στο στονιστικό από εμένα και όχι μόνο από εμένα, από όλους τους παρεμπερισκόμενους, το ότι υπάρχει μια αναγγελία για έκτακτο, είναι και η Κρήτη στο κάδρο, χωρίς βέβαια, σας ξαναλέω, να έχουμε το σήμα, το προκαθορισμένο, το διαδικαστικό, αν το θέλετε, mail, το οποίο και εμείς διαβάζουμε κατά τόπο στους Δήμους. Ψάχνοντας ακόμα και σήμερα, που ειλικρινά σας λέω, δεν κάνω λάθος, ναι. Τέτοια αναγγελία, τέτοιο σήμα δεν είχαμε. Κοιτάξτε, το πρωί του Σαββάτου η ραγδαία βροχόπτωση, όχι το έντονο φαινόμενο, ξεκινάει 10.30-11 παρά 20. Το πικ είναι από τις 12-12.30. Πείτε μου, σας παρακαλώ, χτύπησε 112 στο Ηράκλειο? Όχι, κύριε Σαχίνια, χτυπούσε, θα το λάβαναν τουλάχιστον οι συνάνθρωποι μας, οι πολίτες μας που ήταν στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκε η κακοκαιρία, διότι έτσι δουλεύει το σύστημα μέσω των καιρών κινητής τηλεφωνίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτοί στις επίμαχες περιοχές, το μάτι του κυκλώνα, θα το λάβαναν το 112. Μάλιστα. Άρα ούτε το 112 κινητοποιεί η πολιτική προστασία, παρά το κινητοποιεί 2,5 ώρες μετά και αφού το κακό έχει συμβεί, για τη Σιτία, που επίσης όμως έχει πνιγεί ήδη η Σιτία. Στάθηκε
Εγώ θεωρώ ότι έφυγε το σήμα, βλέποντας ότι έχει συμβεί στις περιοχές οι οποίες επισκέφθηκε νωρίτερα η κακοκαιρία. Στάθηκε το σήμα για την περιοχή του Λασιθίου, για την Κάσο και την Κάρπαθο. Δυστυχώς, η απάντηση που εγώ σας ξαναλέω, λαμβάνω, είναι το ότι δεν είχαν τέτοια πρόληψη. Πιθανότατα έπεσαν έξω σε εκτιμήσεις όσον αφορά τα ύψη της βροχόπτωσης. Και για να έρθω στην προηγούμενη συζήτηση, έτσι να μην αφήνουμε κενά όσον αφορά το συγκεκριμένο ρέμα, μιλώντας με τους αρμόδιους του Δήμου Μαλεβιζίου, οι άνθρωποι κατηγορηματικά, και δεν έχω λόγο να με τους πιστέψω, πιστεύω, είχαν καθαρίσει το συγκεκριμένο ρέμα. Όμως, όταν μιλάμε για ύψη βροχόπτωσης, και εδώ μία παρένθεση. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε καταλήξει για το ύψος των βροχοπτώσεων. Υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι στο Λασίδι, για παράδειγμα, μέτρησαν 200 χιλιοστά, στο Ηράκλειο 130, άλλος λέει 150. Ας πάρουμε το μέσο όρο. Τόσο δρυμή νερό σε τόσο χρονικό διάστημα. Έχουμε ξαναδεί, κύριε Λονταράκη, μισό λεπτό. Έχουμε ξαναδεί τόσο δρυμή νερό. Το γεγονός του ανάγλυφου της Αγίας Πελαγίας ότι είναι ιδιαίτερο, γιατί ένα από τα σημεία με σφοδρότητα που έπληξε είναι η Αγία Πελαγία, δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχουμε ξαναδεί σφόδρη βροχόπτωση. Εδώ λοιπόν, και επειδή υπάρχει και αντιπλημμυρικό έργο εκεί, το οποίο άκουσα και τον Περιφερειάρχη να λέει ότι έγινε πιστοποιημένα με βάση μελέτες. Κανείς δεν θα πει όχι. Το ερώτημα είναι αυτό το αντιπλημμυρικό έργο. Άκουσα τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, να λέει χθες ότι ήταν υπολογισμένο για 40 έως 50 κυβικά το δευτερόλεπτο, αν θυμάμαι καλά. Και εδώ ερχόντουσαν 150 κυβικά. Ωραία, μα εδώ δεν λειτουργήσε ούτε για τα 40-50, αφού είχε φράξει η διατομή του στην είσοδο. Είχε φράξει. Δεν λειτουργήσε ούτε για τα 40-50. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όπως αποδεικνύεται στην πράξη, δεν λειτουργήσε το αντιπλημμυρικό. Άρα, με ποιους κανόνες κατασκευάστηκε, με ποιες διαδικασίες, θεωρώ ότι ήταν σύνομες για τη συγκεκριμένη, αν το θέλετε, πρόβλεψη όσον αφορά τα ύψη του προχώρου που μπορούν να δεχτεί. Σωστό. Εδώ μιλάμε για τριπλάσιες ποσότητες. Σύνομο, αλλά εκεί πνίγηκαν οι δύο άνθρωποι τελικώς. Στο αντιπλημμυρικό. Δυστυχώς η Αγία Πελαγία, σας είπα, δεν θέλουμε να αφήνουμε κενά. Δυστυχώς η Αγία Πελαγία, και όπως και άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας γενικότερα, και τουριστικά θέρετα ακόμα παραπάνω, όταν αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 60, όποτε αυτές οι περιοχές αναπτύχθηκαν, δυστυχώς αναπτύχθηκαν άνατα. Από τη μια η ανοχή της πολιτείας για τους δικούς τους λόγους, από την άλλη ίσως διότι ο κόσμος δεν φανταζόταν ότι παζώνοντας κάποιο ρέμα, κάποιο ποτάμι, θα έχουμε αυτές τις συνεπακόλουθες συνέπειες για την ίδια την περιουσία εν τέλει, για την ίδια τη ζωή. Τώρα, πώς μπορεί να μπει τάξη εκεί, θα σας πω για παράδειγμα. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τρέχει η μελέτη όσον αφορά την υιοθέτηση. Και στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη. Μελέτες οι οποίες είναι και πολύ κοστοβόρες, αν το θέλετε. Θα έχουμε τα αποτελέσματα πάρα πολύ σύντομα και θέλω να πιστεύω ότι, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, όπου υπάρχει παρανομία, τουλάχιστον στις κήτες των ποταμών, έτσι, διότι το να βάζεις μπουλντόζες, για παράδειγμα, να μιλάμε απλοϊκά, να πείτε ότι κατεδαφίζω την επιχείρηση, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο να συμβεί. Τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, να υπάρχουν κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, ένα σοβαρό ζήτημα, να προβούν σε ανάλογα αντιπλημμυρικά, να προβούν σε περαιτέρω. Υπάρχουν τέτοιες χρηματοδοτήσεις για αντιπλημμυρικά? Κύριε Σαχίνη, εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Σαν πολιτική προστασία περιφέρειας και γιατί μου αρέσει να λέω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, έτσι, και να βοηθάω τη συζήτηση και κατ' επέκταση το σύνολο. Ξέρετε πόσο λαμβάνει η περιφέρεια Κρήτη για πολιτική προστασία? 0 ευρώ. Πόσο είπατε? Πόσο? 0 ευρώ. 0 ευρώ. 0 ευρώ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο το έχω στο μυαλό μου, και όχι μόνο για την περιοχή της Αγίας Πελαγίας, αλλά για τις περιπτώσεις γενικότερα. Ο Δήμος Μαλεβιζίου και καλώς θα χρηματοδοτεί με 400.000 ευρώ να προβεί σε αποκαταστάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα φτάσουν, αν συνυπολογίσουν και τα ύψη των τιμών αυτή την περίοδο. Γιατί αυτά τα 400.000 μην τα πάρει νωρίτερα? Με ένα πάγιο, αν το θέλετε, με μια πάγια χρηματοδότηση. Ο Δήμος Γιάννου, ο οποίος είναι, θα σας φέρω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Ο Δήμος Γιάννου, ο οποίος για παράδειγμα έχει μια μεγάλη δασική έκταση, από τα καλύτερα πεσκοδάσει της Κρήτης και του Ηρακλείου. Ξέρετε πόσο λαμβάνει χρηματοδότηση? 20.000 ευρώ. Να βάλει τι? Να βάλει πετρέλαιο? Να προβεί σε καθαρισμό αγροτικής οδοπίας? Τι ακριβώς να κάνει? Κοιτάξτε, καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε λίγο και θα έρθουμε στο προκείμενο. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να μείνουμε και λίγο στο αντιπλημμυρικό έργο. Το είδατε, πήγατε, το είδατε εκεί επί τόπου? Σαφώς. Είναι πλημμυρικό έργο, εγκυβωτισμός, η εκβάθυνση εκβολής και ένα τυχείο και λέγεται αντιπλημμυρικό για τον εργολάβο. Και τα κέρδη του είναι μια χαρά αντιπλημμυρικό. Άντε και για κάποιους που θα βάλουν την τσίφρα τους, επιστήμονες. Επί της ουσίας, είναι αντιπλημμυρικό έργο εγκυβωτισμός, εκβάθυνση εκβολής και τυχείο? Αυτό είναι αντιπλημμυρικό έργο? Κύριε Σαχίνη, εγώ βλέποντας το έργο, το τι ζημιά υπέστη, μπορεί να είμαι μηχανικός, όχι απλά δεν συγκράτησε τον όγκο του νερού, αλλά καταστράφηκε το ίδιο.
Και μάλιστα οι κάτοικοι, και όχι μόνο και οι ειδικοί που βρέθηκαν στην περιοχή τη συγκεκριμένη στιγμή, έκαναν λόγο ότι, αν το θέλετε, οι κύτοι απορροής, δηλαδή οι οποίοι από την οποία έφευγαν τα νερά, ήταν πάρα πολύ μικροί. Υπήρχαν και κάποια γεφυράκια πάνω από τον πλημμυρικό, κατανοώντας ότι να μετακινηθεί ο πολίτης, ο κάτοικος περιοχής, από μια μεριά του δρόμου, από μια μεριά του δρόμου στην άλλη. Τα οποία τελικά λειτουργήσαν σαν ανάγχωμα, σαν εμπόδιο σε όλα τα φερτά υλικά. Αυτό συνέβη. Και τα φερτά υλικά, καλάμια και μπάζα κτλ., και έφραξαν την είσοδο. Δηλαδή, και όποια απορροή θα γινόταν από εκεί, δεν υπήρχε πιθανότητα. Στόμος. Όχι. Λειτουργήσαν εμπόδιο. Και μάλιστα τα αυτοκίνητα τα οποία παρέσυρε το οχήμαρο, ουσιαστικά αποτέλεσαν ένα φράκτη όσον αφορά την απορροή των νερών και όλων των φερτών. Τώρα σα ξαναλέω. Με ποιο τρόπο έγινε το αντιπλημμυρικό, με ποιες διαδικασίες, πώς έγινε η παράλληλα, δηλαδή αν ήταν σύνομο. Καλά, δεν είναι δικό σας θέμα, αλλά ως υπεύθυνος πολιτικής προστασίας φαντάζομαι ότι το έχετε σημειώσει ήδη στην επόμενη οποιαδήποτε συντονιστικού ως παράδειγμα προς αποφυγή. Διότι δεν είναι έργο τελικά που πέτυχε. Εννοείται, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι πλέον οι μεταβολές του καιρού μπορεί να είναι ακραίες, μπορεί οι προβλέψεις να πέσουν έξω. Σωστά. Μισό λεπτό, κύριε Λονταράκη. Εσείς θα μείνετε μαζί μας. Θέλω όμως να πάμε στο μετεωρολόγο και διευθυντή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και υπεύθυνο του ΜΕΤΕΟ, τον κύριο Λαγουβάρδο. Διότι εγώ δεν θα τρελαθώ εδώ και δεν θα με τρελάνει κανένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Δεν πήρα σήμα. Τι σήμα να πάρει όταν οι προγνώστες αναβαθμίζουν από την Πέμπτη σε 4 το βαθμό επικινδυνότητας? Τι άλλο χρειάζεται δηλαδή να πάρει? Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο. Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα σας το πω ακριβώς όπως το καταλαβαίνω. Σας πετάνε τον μπαλάκι, όχι σε εσάς προσωπικά, ότι δεν ενημερώσατε εγκαίρως. Κατά συνέπεια, δεν στείλαν και σήμα εγκαίρως για έξτρα επικινδυνότητα στην περιοχή. Καταλάβατε, αυτό έχει συμβεί. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια τακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια συστηματικά και είναι κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Δεν θέλω να πω, προφανώς εγώ γνωρίζω πολύ καλά την επιστήμονα και εσείς ως χρήστης των μετεωρολογικών προγνώσεων όπως όλοι οι πολίτες ξέρετε ότι δεν πετυχαίνουμε τα πάντα και υπάρχουν αστοχίες. Στις περιπτώσεις όμως που έχουμε καλές προγνώσεις, πολύ καλές προγνώσεις όπως στην περίπτωση, είναι κρίμα να δηλώνεται κάτι τέτοιο και να υπάρχει αντίστοιχη προετοιμασία. Αυτό ακριβώς προδηλώνει και την δυσκολία που έχουμε και τη συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών φορέων και των επιχειρησιακών φορέων, όπως είναι οι πολιτικές προστασίες, είτε στο κεντρικό επίπεδο είτε και στο περιφερειακό επίπεδο, γιατί υπάρχουν ευθύνες και στα περιφερειακά επίπεδα το πώς ενημερώνεται. Εδώ είμαστε πολύ πίσω, δυστυχώς, στη χώρα μας. Έχουμε μείνει σε τεχνικές και του παρελθόντος. Από τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, από τις δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, τους ανέμους, σχετίζονται με τον καιρό. Επομένως, θα πρέπει να ενδυναμώσει η συνεργασία μεταξύ των μετεωρολογικών φορέων, όπως η μετεωρολογική υπηρεσία, εμείς το Αστεροσκοπείο Αθηνών, να δουλέψουμε όλοι μαζί και να υποστηρίζουμε την πολιτική προστασία με του επιστημονικά δυνατού σωστές προγνώσεις και παρατηρήσεις. Γιατί είναι η πρόγνωση από τις προηγούμενες μέρες και όταν συμβαίνει το φαινόμενο, ενημερώνουμε και που έχουμε τελικά τα νεότερα φαινόμενα. Που το κάνουμε χρησιμοποιώντα του μετρητικού σταθμού, σταθμού δηλαδή που αναφερθήκαμε και στι βροχέ, με δορυφορικά στοιχεία, με ραντάρου που υπάρχουν, με καταγραφέ κεραυνών, ώστε να παρακολουθούμε και τη διάρκεια εξέλιξη των φαινομένων και αυτή το οποίο το κάνουμε. Αλλά αυτό σταματάει εκεί, το βλέπουμε εμεί με μετεωρολόγοι και δεν υπάρχει πλέον το κανάλι ώστε αυτό να οδηγηθεί στο κεντρικό ή στο τοπικό περιστο, στο περιφερειακό επίπεδο, στου ανθρώπου που θα πρέπει να λάβουν αποφάσει. Πείτε μου κάτι, στη προκειμένη περίπτωση διάβασα, στείλατε και τους δορυφορικούς χάρτες για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι. Δεν μπορώ να τους δείξουμε στο ραδιόφωνο, όμως έχουν ήδη αναρτηθεί. Εσείς εδώ έχετε, όταν λέω εσείς, όχι εσείς προσωπικά, όλο το δυναμικό. Από την 5η, 13 Οκτωβρίου, κάνει την πρόγνωση βασιζόμενη και στο ότι το ίδιο βαρομετρικό χαμηλό έχει προκαλέσει ήδη καταστροφές στη Σικελία. Παίρνετε κάποια δεδομένα, τα επεξεργάζεστε και αναβαθμίζετε την κατηγορία της κακοκαιρίας από 3 σε 4 σύμφωνα με το δίκτυο επικινδυνότητας. Το λέω λάθος. Έχουμε καθιερώσει εδώ και 2 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό το λαμβάνει η πολιτική προστασία? Δεν μας το ζητάει. Δεν σας το ζητάει. Οι πληροφόρες που δίνει υπάρχει στις ιστοσελίδες μας, υπάρχουν στο δελτία τύπου τα οποία στέλνουν σε διάφορα μέσα αναλόγως σε μια περιοχή. Είναι μέχρι εκεί. Αλλά είναι παράδοξο αυτό να μην ζητείτε από την πολιτική προστασία. Μισό λεπτό να το καταλάβω. Είστε ο κύριος επιστημονικός φορέας. Με συγχωρείτε, κύριε Λαγουβάρδο, είναι πικρό το γέλιο μου. Είναι ο υπεύθυνος φορέας για την ενημέρωση στην πολιτεία, είναι η μετεωρολογική υπηρεσία. Όπως είναι σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Καμία αντίρρηση. Η μετεωρολογική υπηρεσία, οποιαδήποτε μετεωρολογική υπηρεσία, ο φορέας είναι καλό να συνεργάζεται και να ενώνουμε τις δυνάμεις του και με άλλες φορείς που κάνουν παρόμοια πράγματα. Με πιο ερευνητικό, αν θέλετε, σκέλος, αλλά από το οποίο πίσω εξυπηρετείται επιχειρησιακά.
προηγούμενος για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το πράγμα χάνουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να μείνουμε στην λειτουργία που είχαμε για την ενημέρωση, και αυτό την κουβέντα αυτή την κάναμε και για τα χιόνια της Αθήνας τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ότι θα πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στην πολιτεία ως επιστήμονες, και η πολιτεία μας πει τι θέλει από αυτά να πάρει, είτε στο τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο. Αλλά εσείς έχετε κάνει μια αρχικοποίηση των μοντέλων 30 ώρες πριν. Και βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο το οποίο χτύπησε τη Σικελία, όπως πολύ σωστά είπατε, χτύπησε τη Δυτική Ελλάδα με πολύ μεγάλη ψηφροχύση, με μικρά προβλήματα. Γιατί υπάρχει και τυχαιότητα μέσα. Σωστό. Και κινείται στη συνέχεια προς την Κρήτη. Προβλέπουμε ήδη από την Παρασκευή ότι έχουμε πολύ μεγάλη ψηφροχύση στην Κρήτη, ικανά να δημιουργήσουν πλημμύρες. Εμείς το είπαμε, το γράψαμε, αλλά δεν ζητείται επίσημα, να σου το πω έτσι, η συμβολή μας σε αυτό το έργο. Δεν σας πέφτει βέβαια λόγος, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω, αν θέλετε εντελώς φιλολογικά. Εσείς βγάζετε μία ανακοίνωση που είναι προσβάσιμη στους πάντες. Σωστά. Εάν αυτή δεν τη λαμβάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία, πώς εκδίδει τα δελτία ότι... Παίρνει την ενημέρωση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύριε Σεχίνη. Άρα την παίρνει και είναι κατά το δοκούν, θα εκτιμήσει τι θα κάνει. Ακριβώς, δεν ξέρω πώς λειτουργούν ακριβώς οι δομές. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η πληροφόρηση την οποία λαμβάνει, γιατί σε όλα αυτά τα φαινόμενα φταίει ο καιρός, είτε πυρκαγιές, είτε είναι φωτιές, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι ισχυροί άνεμοι, αυτά με ξέρει σεισμούς, αλλά τα άλλα έχουν σχέση με τον καιρό. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το κομμάτι της πρόγνωσης και της παρατήρησης του καιρού με τους φορείς να συνεργάζονται. Και όχι μόνο να συνεργάζονται οι επιστημονικοί φορείς μεταξύ τους, γιατί αυτό μπορεί να το κάνουμε σε κάποια στιγμή, αλλά να γίνει και ο δίλογος της επικοινωνίας να φτάνει αυτή η πληροφόρηση με τον τρόπο που θέλουν οι άνθρωποι του πεδίου. Έχετε δίκιο. Μισό λεπτό, κύριε Λαγουβάρδο, κάντε μου τη χάρη. Μισό λεπτό, δεν σας κουράσω πολύ. Κύριε Λονταράκη, τα ακούτε? Εσείς περιμένετε στην περιφέρεια ενημέρωση την πολιτική προστασία της Αθήνας, τα κεντρικά, και τα κεντρικά της Αθήνας ό,τι θέλουν παίρνουν. Και αυτά κρίνουν και αποφασίζουν. Ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει μοντέλο αυτόματα να πω, όχι να πειθαρχήσει, να ακούσει αυτό που λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταλάβατε εδώ. Κύριε Σαφήνη, σας το είπα και εγώ προηγουμένως, ο βεβαίως ο κύριος Λαγουβάρδος, όσον αφορά την καιρική πρόβλεψη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι, αν το θέλετε, ο άμεσα σύμβουλος, ο άμεσα διοικητής όσον αφορά την. Ο αποκλειστικός είναι, τι ο άμεσα, χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτα και δεν τον λαμβάνεις υπόψη σου. Κοιτάξτε, εδώ τίθεται μια συζήτηση ευρύτερη όσον αφορά το πλαίσιο της λειτουργίας της πολιτικής προστασίας γενικότερα. Εμένα άποψή μου είναι, το έχω εκφράσει, ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα εθνικό σχέδιο πλέον. Κύριε Λονταράκη, συγγνώμη, ξέρετε τι καταλαβαίνω. Αυτό που είπε ο κύριος Λαγουβάρδος, η τυχαιότητα στη Δυτική Ελλάδα καθάρισαν. Η τυχαιότητα στην Αγία Πελαγία που το ανάγλυφό της οδηγεί στον κεντρικό απάνω όλο το νερό λόγω οικιστικών παρεμβάσεων ανθρωπογενών καταστάσεων δεν τους βοήθησε τους αρμόδιους πολιτικής προστασίας να τη βγάλουν καθαρή. Θα το πω τόσο χιδέα. Δεν τους βοήθησε. Και έχουμε δύο πνιγμένους ανθρώπους, καταλάβατε. Το καταλαβαίνω, το βιώσαμε απόλυτα, κύριε Σαχίνη. Δεν αντιλέγω στα λεγόμενα σας. Δεν έχω κάτι να αιρέσω. Ίσα να προσθέσω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το ότι από τη Γενική Γραμματεία, ναι, μεν είχε βγει το δελτίο, το έκτακτο, έβαζε και την Κρήτη στο κάδρο. Η πρόβλεψη ήταν για 50 χιλιοστά μάξιμου. Δεν με ενδιαφέρει το 50 μάξιμου. Μπορεί να είναι 150 από τη στιγμή που μία μετεωρολογική υπηρεσία. Θα κάνω μία παρατήρηση, μία επέμβαση. Ναι, γιατί ναι. Αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές. Στα δελτία τα οποία δίνονται, δεν αναφέρονται χιλιοστά βροχής, τουλάχιστον αυτό που δίνει την πολιτική προστασία τη μετεωρολογική υπηρεσία. Το 50 χιλιοστά είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση κάποιου, πιθανόν είναι κάποιον χάρτη στο διαδίκτυο. Αυτό δεν είναι τρόπος ενημέρωσης όμως η πολιτική προστασία. Μα και δεν είναι τρόπος ενημέρωσης. Όχι, μπήκα στην τάδε σελίδα και είδα 50 και εγώ θέλω ότι είναι 50. Κακώς αναφέρονται αυτά τα 50. Κακώς δείχνει αυτή τη στιγμή. Αυτά τα νούμερα αναφέρθηκαν τέλος τυχαία. Ο Γενικός Γραμματέας. Ανέφερε στις σκέψεις ότι θα πέσουν 50 χιλιοστά. Εγώ από ό,τι γνωρίζω, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα, έχετε ένα μήνυμα ότι υπάρχει δελτίο έκτακτον ή επιδείνωση του καιρού και καταρχάς οδηγίες δεν υπάρχουν συνοδευτικά ούτε χάρτες ούτε ύψη βροχής τα οποία αναμένονται. Χάρτες με ύψη βροχής εμείς δίνουμε από την ιστοσελίδα μας, το επαναλαμβάνω, δεν μας ζητούνται για να τα δώσουμε επίσημα. Και οι χάρτες που δώσαμε χθες στη δημοσιότητα ήταν χάρτες που είχαν βγει ήδη από την Παρασκευή, δεν τους κάναμε μετά. Εντάξει. Και τους είχαμε βγάλει αυτούς τους χάρτες, υπάρχουν πάνω. Και τώρα, αν δείτε στο αρχείο άθρων στη ιστοσελίδα Μέτεο, θα δείτε τι είχαμε ανακοινώσει την Παρασκευή. Αλλά από τον επίσημο διάβλο, που όντως είναι αυτός που λέτε, δεν δίνονται χιλιοστά. Γιατί ακούω τα 50, τα 30, τα 60, που μου προκύπτουν. Είναι σαφές, κύριε Λαγουβάρδο, μισό λεπτό, κάντε μου τη χαρή, γιατί είστε εξόχως εύστοχος στις επισημάνσεις. Είναι σαφές, κύριε Λονταράκη, δεν θα διαφωνήσετε και να σας πω και κάτι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν θα είναι 50, 60 ή 70. Με ενδιαφέρει από τη στιγμή που έχει αναβαθμιστεί η επικινδυνότητα στο 4, αν έχει σημάνει αλάρμ σε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Και μου κάνει εντύπωση. Καλά, δεν το είδανε από το
εθνικό αστεροσκοπείο. Εγώ κατάλαβα, αποκλεισμένο είναι και αυτό, όπως είναι και άλλες ειδικότητες σεισμολόγων κτλ. Κατά τα καλά και συμφέροντα. Όμως καταλαβαίνω το εξής. Ένας από την πολιτική προστασία τα κεντρικά δελτία ειδήσεων δεν έβλεπε? Που όλοι λέγανε ότι έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα. Σοβαρά τώρα, κύριε Λονταράκη? Στην προκειμένη περίπτωση, ξαναλέω, ούτε στάλει mail ενημερωτικό για αυξημένη ετοιμότητα. Ακόμα και σήμερα ανέτρεξα στα mail, μίλησα με υπηρεσιακούς, λέω μήπως μας ξέφυγε, τέτοια περίπτωση δαχύν δεν υπάρχει, έτσι. Ούτε το 112 στάλει, όπως είπατε προηγουμένως. Υπόθηκε από εμένα προσωπικά στο λογιστικό ότι είναι σε εσύ το έξαθο, πιθανότατα να έχουμε μεγάλα ύψη προσωπικών. Αυξημένη ποινότητα, να έχετε το νου σα, να το πούμε έτσι απλό, απλά και. Μία ερώτηση: στο συντονιστικό συμμετείχε μετεωρολόγος? Ορίστε. Στο συντονιστικό συμμετείχε μετεωρολόγος? Όχι, δεν συμμετείχε, όχι. Τότε πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, σαν να λέτε ότι μαζεύονται και μιλήσουμε για τον το COVID και δεν υπάρχουν γιατροί. Θα σα πω, είναι ένα όργανο το οποίο είναι θεσμοθετημένο, είναι ένα όργανο το οποίο έχει αρκετά. Ζητήστε το κύριο Λονταράκη να γίνει να αλλάξει. Το να είστε βέβαιος, κύριε Λαγουμπάρδο, ότι όλες αυτές οι επισημάνσεις που σωστά θέτεται έχουν τεθεί και από εμάς προσωπικά. Μα θα γίνει συντονιστικό για καιρικά φαινόμενα και δεν υπάρχει μετεωρολόγος? Υπάρχει πρόληψη της ΕΜΗ. Ναι, υπάρχει ένα κείμενο. Υπάρχει ένα κείμενο, το ξέρω, το λαμβάνουμε όλοι. Κείμενο δεν είναι. 10 γραμμές δεν είναι. Το συγκεκριμένο συντονιστικό ήταν προκαθορισμένο. Τώρα έτυχε και έπεσε μία μέρα πριν τα φαινόμενα. Ωραία, εντάξει. Θα σας πω, ακούστε με, κύριε Λεγουβάρδο, όταν έχουμε παράδειγμα σε ισχύ έκτακτο επικίνδυνα διαστημικά φαινόμενα, οι αναβάσεις που είπατε προηγουμένως, σαφώς και έχουμε συνεδριάσει, σαφώς και έχουμε κάνει έκτακτα συντονιστικά όργανα πολιτικής. Εδώ λέει ότι ο άνθρωπος δεν τους ήρθε. Συμμετέχουν σε αυτά τα έκτακτα τακτικά μετεωρολόγια? Όχι, σας λέει, όχι. Και δεν είναι δικιά του ευθύνη και το ζητάει. Προφανώς το αντιλαμβάνω, εγώ δεν λέω ότι φταίει. Είναι από τους πιο παθιασμένους. Μιλάμε για ένα καιρικό φαινόμενο. Κάνουμε ένα συντονιστικό συζήτηση για ένα καιρικό φαινόμενο και δεν υπάρχει μετεωρολόγος. Τότε να μαζεύονται και άνθρωποι να μιλάνε για τον COVID και να μην καλούν γιατρούς. Μια χαρά το λέτε, κύριε Λαγουβάρδο. Ακούστε να σας πω, κύριε Λαγουβάρδο. Εσείς αναβαθμίσατε από την Πέμπτη. Από 3-4. Εσείς το αναβαθμίσατε, εσείς το ξέρετε. Και εμείς το ανακοινώσαμε στη σελίδα μας και μέχρι και εμένα μου απαγορεύεται να στείλω ειδοποίησεις σε οποιονδήποτε. Α, ωραία. Λοιπόν, άρα όποιος ήταν ευαίσθητος, ούτε αυτό δεν έκαναν κεντρικά. Και εγώ έχω μία απορία. Πείτε τι μου επιστημονικά. Δηλαδή, αν το λέμε για τον κύριο Λονταράκη που θεσμικά τα χέρια του είναι δεμένα, τι να πούμε δηλαδή για την κεντρική πολιτική προστασία? Δεν παίρνει υπόψη του τις εισηγήσεις των καθήλων αρμοδίων? Πιανού παίρνει? Δηλαδή, βγάζει το δάχτυλο. Δεν ζητείτε, κύριε Σαχίνη, εισηγήσεις από εμάς. Αυτό είναι το θέμα που σας είπα πριν. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό το μοτίβο. Δεν μπορεί να είναι η ενημέρωση τα μετρολογικά μόνο από ένα φορέα, γιατί δεν υποτιμώ τον φορέα. Περισσότερες γνώμες, περισσότερες απόψεις, περισσότερα εργαλεία βοηθούν να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις. Μάλιστα. Κύριε Λαγουβάρδο, πείτε μου τι άλλο έχετε να πείτε για το φαινόμενο, διότι το φαινόμενο, καλά το είπατε εσείς, με την τυχαιότητα ότι έκατσε στο ανάγλυφο μιας περιοχής που όλη η απορροή είναι στον κεντρικό απανό, δημιούργησε το θέμα. Για να τα λέμε να καταλάβουμε. Είχαμε πολύ περισσότερο βροχή στη ΣΥΤ, είχαμε τεράστια καταστροφή και δεν είχαμε νεκρούς. Ακριβώς. Μια χαρά το είπατε. Πολύ μεγαλύτερο ύψος εκ των υστέρων. Μάλιστα. Ναι. Πολύ. Περιμέναμε, σας είπα, μεγάλη ύψη βροχή από εκεί και πέρα. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και όχι με την κεντρική πολιτική προστασία, γιατί οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Αν εγώ πω σε κάποιον ότι ξέρετε θα πέσει την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Ηρακλείου, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς θα πέσει την Αγία Πελαγία, 100-150 χιλιοστά προβλέπουν τα μοντέλα μας, ο άνθρωπος που είναι εκεί και γνωρίζει πολύ καλά τις αδυναμίες της περιοχής, καταλαβαίνει που πρέπει να δώσει περισσότερο βάρος. Θέλω, δεν το γνωρίζω. Θέλω κλείνοντας να μου επαναλάβετε λοιπόν, εσείς από την Πέμπτη αναβαθμίζετε από 3-4 και. Ακριβώς. Και ανακοινώνουμε τους χάρτες, βάζουμε χάρτες όπου φαίνονται τα ύψη βροχής με χρώματα, γιατί είναι τεράστια διαφορά, θα πρέπει να περάσουμε σε αυτό. Λέμε ότι το φαίνεται ότι θα έχουμε τα φαινόμενα, κάποιος υπήρχε και κλίμακα δίπλα, ότι αυτά να δημοσιεύσαμε και χθες, ότι σε κάποιες περιοχές στην Κρήτη, μάλλον σε πολλές περιοχές στην Κρήτη θα έχουμε βροχές που ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά, βροχές πάνω από τα 100 χιλιοστά είναι σχεδόν βέβαιο ότι δημιουργούν πλημμύρες. Τις περισσότερες περιοχές, τουλάχιστον μικρές ή μεγαλύτερες. Προφανώς τώρα για τα θύματα υπάρχει και το θέμα της τυχερότητας, αλλά δεν μπορώ να διαβάζω όταν έχουμε αυτή την πρόγνωση ότι απεγκλώβιζαν χώρους από αρχαιολογικούς χώρους ανθρώπους. Ήταν κλειστοί και δεν είναι αρχαιολογικοί χώροι. Δεν θέλεις τόσους ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους όταν περιμένεις τέτοια έντονα φαινόμενα. Δεν μας κλειδώσουν τα σπίτια μας, αλλά τουλάχιστον προσπαθείς να περιορίσεις τις μετακινήσεις. Άρα, ξέρετε και το 112 στο Λασίθι, ο κύριος Λονταράκης το ξέρει, που βγήκε μετά τον πνιγμό, βγήκε αφού είχε πέσει ο κύριος όγκος βροχής στη Σιτία. Αυτό που δεν έχει καταλάβει πολλοί κόσμος. Βγήκε μετά. Ναι, αυτό το γνωρίζω. Μάλιστα.
Κύριε Λαγουβάρδο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Κύριε Λονταράκη, καταλαβαίνετε ότι λέτε το ίδιο πράγμα από δύο διαφορετικούς δρόμους. Σας λέει ο προϊστάμενος του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο κομμάτι της μετεωρολογίας ότι εμείς τα έχουμε αναρτήσει, αλλά φυσικά κανείς από το κεντρικό σύστημα δεν μπήκε στον κόπο, διότι έχουν ένα σχέδιο. Το οποίο σχέδιο είναι ότι η αγάντα μην κάτσει σε περιοχές με ανάγλυφο. Κακοποιημένο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, καλά το είπατε, όπως την Αγία Πελαγία, και τύχει δύο να αποφασίσουν λάθος χωρίς να ξέρουν τι γίνεται από εκεί και πέρα, να μπουν σε ένα αυτοκίνητο. Καταλάβατε τώρα? Κύριε Σαχίνη, δεν θα διαφωνήσω ότι θα πρέπει να ανοίξει το πλαίσιο όσον αφορά την ενημέρωση. Σαφώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο της πολιτείας από χρόνια τώρα. Σαφώς και θα πρέπει να λαμβάνονται προβλέψεις είτε απόψεις και άλλων επιστημόνων, ειδικών επιστημόνων, και να υπάρχει ένα συγκερασμός έτσι ώστε να καταλήγουμε σε μια πιο ασφαλή πρόβλεψη όσο ναι, αλλά σας είπε κάτι, ότι οι ενημερώσεις δεν γίνονται με ύψη βροχής. Αυτά τα βρίσκουν ο καθένας σε διάφορες εφαρμογές και σας είπε ότι τελικώς το ύψος βροχής στη ήταν πολύ μεγαλύτερο. Μισό λεπτό παρακαλώ. Θέλω να ακούσετε και εσείς, κύριε Λονταράκη, σας είπα, θα σας ταλαιπωρήσω λίγο σήμερα. Παρακαλώ. Αλλά αξίζει τον κόπο, μπας και βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Έχει μια εξαιρετική ανάρτηση από χθες κάνει ένας επιστήμονας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ο οποίος ασχολείται με θέματα φυσικού περιβάλλοντος και οικολογίας, ο κύριος Μιχάλης Δρετάκης. Προσωπικά τη συνυπογράφω και ζήλεψα την οξύνια με την οποία, και δεν το λέω για να του χαϊδέψω τα αυτιά, ήταν πολύ σκληρός ο λόγος του, αλλά είναι σωστός. Διότι δεν είναι μόνο οι αυθαιρεσίες, τα μπαζώματα εκβολών, τα αυθαίρετα κτίρια, που από τυχαιότητα στη Δυτική Ελλάδα δεν έκατσε εδώ, όμως έκατσε και έχει νεκρούς. Είναι όλο το μείγμα. Καλημέρα, κύριε Δρετάκη. Καλημέρα, κύριε Φακινή, και στους ακροατές. Κύριε Δρετάκη, πείτε μου λίγο, γιατί η ανάρτησή σας σόκαρε πολλούς, αλλά είναι η ουσία τελικά του τι φταίει. Δεν είναι το ύψος της βροχής. Ναι, καλά. Για το ύψος της βροχής δεν είμαι ο ειδικότερος να μιλήσω, δεν είμαι μετεωρολόγος. Εμπειρικά μιλώντας έτσι καθαρά τεχνικά, χιτώντας το καιρό, ξέρω ότι... Μόνο μη μετακινήστε λίγο, γιατί χάνουμε την ορθότητα του σήματος της τηλεφωνικής γραμμής, αν είναι ασύρματος, σας παρακαλώ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν... Όχι. Να ξαναπάρουμε, παρακαλώ, να ξαναπάρουμε τον κύριο Δρετάκη, τον ακούω με διακοπές και έχει ενδιαφέρον να ακουστεί. Κύριε Λονταράκη, είστε στη γραμμή, συγγνώμη. Ναι, απλά ακούμε διακοπές τον κύριο Δρετάκη. Και εγώ γι' αυτό και ζήτησα να τον ξαναπάρουμε, να τον ξαναέχουμε στη γραμμή. Κύριε Λονταράκη, είδατε ότι ο υπεύθυνος του αστεροσκοπίου στην ουσία είπε αυτά που κι εσείς λέτε, τα είπα από πάνω προς τα κάτω, εσείς τα λέτε από κάτω προς τα πάνω. Συνεδριάζουν συντονιστικά χωρίς μετεωρολόγους, συνεδριάζουν συντονιστικά χωρίς εικόνα από την κεντρική εξουσία τι γίνεται. Ραντεβού στα τυφλά είναι στην ουσία. Θα σας πω, κύριε Σαχίνη, όταν το κύμα άρχισε πλέον να κάνει την εμφάνισή του στην Κρήτη, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με κυβερνητικούς και με τον Περιφερειάρχη τον ίδιο, αλλά με τέτοια της Περιφερειάρχης, προληπτικά να κλείσουν τα φαράγγια. Διότι πιθανότατα τα τελευταία στιγμή είχαν εικόνα το τι ακριβώς θα επακολουθήσει. Αλλά θα ξαναλέω, τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Να κλείσουν τα φαράγγια. Μισό λεπτό. Κύριε Δρετάκη, σας έχουμε. Ναι, με ακούτε τώρα? Βεβαίως. Μετεωρολογικά δεν μπορώ να μιλήσω, διότι δεν είμαι ειδικός, μίλησε ο Λαγουβάρδος. Οπότε έχετε την αίσθηση του ακριβώς. Απλώς πιστεύω ότι δεν ήταν ακραίο ακριβώς φαινόμενο, δηλαδή με την έννοια ότι έχουν ξανασυμβεί αρκετά συχνά στην περιοχή παρόμοια φαινόμενα. Και ίσως να συμβούν και χειρότερα, γιατί αν ας πούμε είχαμε το ύψος της βροχής που είχε στη Σιτία στην Αγία Πελαγία, θα είχαν συμβεί χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, πέρα από αυτό, το ουσιαστικό πρέπει να δούμε πόσα φερτά υλικά κατέβηκαν και τι υλικά κατέβηκαν. Κυρίως κατέβηκαν χώματα και πέτρες. Από πού κατέβηκαν αυτά? Από πολύ ψηλότερα. Τι έχει συμβεί πολύ ψηλότερα? Έχει καταστραφεί η φυσική βλάστηση. Γιατί έχει καταστραφεί η φυσική βλάστηση? Λόγω του τρόπου δόμησης, λόγω του τρόπου που κατασκευάζονται οι δρόμοι, της αποψήλωσης γενικά. Η φυσική βλάστηση είναι αυτή που συγκρατάει το χώμα, που συγκρατεί τις πέτρες για να μην προχωρήσουν με τη δύναμη που προχώρησαν προς τα κάτω. Αυτό είναι το ένα ουσιαστικό. Το δεύτερο είναι ο τρόπος. Άρα δεν υπήρχε κάτι να συγκρατήσει την ορμή του νερού, έτσι? Δεν υπήρχε κάτι. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε εδάφη τα οποία ούτως ή άλλως εκεί
είναι ιδιαίτερα, δεν είναι, είναι εύκολο να κυλήσουν προς τα κάτω, μειχτά, συστολιστικά, αργυλικά, είναι διάφορα τέτοια υδάφη, οπότε είναι εύκολο να παρασυρθούν προς τα κάτω. Αν λείπει η φυσική βλάστηση, που η φυσική βλάστηση της περιοχής, που πολλοί θα τη δούμε ταπεινή, τι είναι τώρα το φρύγανο, τι είναι η λαδανιά, το θυμάρι κλπ. Ο σχήνος, αυτή η ταπεινή που την αγνοούμε, τη λέμε, α, δεν βαριέσαι, δεν έχει δάσος εκεί, μπορούμε να αποψηλώσουμε, γιατί έχουμε ανάγκες, και ας μην τη θεωρήσουμε δασική, αυτή έχει βαθύ ρίζωμα, είναι αυτή που ακριβώς αποτρέπει τις μεγάλες πλημμύρες. Αυτή λοιπόν σε μεγάλο βαθμό έχει αποψηλωθεί. Σε δεύτερο βαθμό, εκεί που χτίζουμε, πώς χτίζουμε, λέμε ας πούμε είναι ένας όρος 50% δόμηση. Το 50% είναι το χτίσμα. Το άλλο 50% είναι έδαφος. Δεν είναι έδαφος. Είναι πάλι τσιμέντο. Mm-hmm. Είναι χωρίς στάθμευσης. Ουσιαστικά το 100% του εδάφους χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και όχι να δώσει χώμα το οποίο θα τραβήξει νερό. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να αλλάξει γενικά ο πελοδημικός κανόνας για, πέρα από τις αστικές περιοχές που ούτως ή άλλως είναι πολύ φορτωμένες, αλλά και στις περιοχές τριγύρω πρέπει να αλλάξει ο πελοδημικός κανόνας. Να παραμείνει κομμάτι φυσικής βλάστησης που να παραμείνει, κύριε Δρετάκη, μια χαρά το λέτε. Πού να παραμείνει στο συγκεκριμένο, στο κεντρικό, εκείνη η μεγάλη ζημιά. Πάμε τώρα να δούμε. Το ποτάμι ήταν δρόμος. Το ρέμα αυτό καθ' αυτό. Από την άλλη λοιπόν έχουμε πολλά φερτά υλικά τα οποία κατεβαίνουν. Από την άλλη δεν έχουμε πια ποτάμι, έχουμε δρόμο. Mm-hmm. Έχει φύγει όλη η φυσική βλάστηση, οι καλαμιές, τα πλατάνια, τα βάτα, όλα αυτά που συγκρατούσαν την ορμή του νερού. Ξέρετε, υπάρχει ένα λάθος, κατά τη γνώμη μου, που κάνουν οι μηχανικοί που κατασκευάζουν τα πλημμυρικά έργα. Λένε, θέλουμε να φύγει γρήγορα προς τη θάλασσα το νερό. Αυτό είναι ένα κεντρικό λάθος. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να προχωράει όσο το δυνατόν πιο αργά το νερό, να βρίσκει εμπόδια και να κυλάει αργά. Αν κυλάει γρήγορα, θα καταστρέψει. Επίσης, υπάρχει το εξής λάθος. Νομίζουμε ότι εκβαδίζοντας την γη του ποταμού στην εκβολή, άμα κάνουμε εκφάνθηση, θα έχουμε περισσότερο όγκο, αν θα φέρει περισσότερο στάθμα. Δεν φεύγει, ειδικά στην περίπτωση της Αγίας Πελαγίας, με το ρεύμα που επικρατούσε, το ανατολικό βορειοανατολικό και το χαμηλό βαρομετρικό που ανυψώνει το επίπεδο της θάλασσας, ο ανατολικός άνεμος φέρνει νερά μες στον κόλπο, ανυψώνει και άλλο το επίπεδο της θάλασσας. Στην ουσία τι έγινε? Το νερό το θαλασσινό είχε μπει ήδη μέσα στο αντιπλημμυρικό πριν ακόμα ξεκινήσει η βροχή. Έτσι ακριβώς έγινε, όπως το λέτε. Έτσι ακριβώς έγινε. Άρα λοιπόν το αντιπλημμυρικό εξορισμού ήταν λάθος. Έφραξε από κάτω, έφραξε και από πάνω με τα φερτά. Καληνύχτα. Από εκεί και πάνω, ναι, έφραξε μετά από πάνω με τα φερτά γρήγορα. Οπότε δεν είχε νόημα κανένα το αντιπλημμυρικό. Και νομίζω ότι καταστράφηκε κιόλα. Δεν είμαι σίγουρο. Βεβαίως, το είπε ο κύριος Λονταράκης ότι καταστράφηκε. Ναι. Βεβαίως. Άρα τι. Ποιος ο λόγος που έγινε αυτό το αντιπλημμυρικό? Κέρδισαν κάποιοι εργολάβοι. Τι, ποιος ο λόγος? Θέλει ερώτημα. Όχι, εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που το σχεδίασαν για καλό σκοπό, για να μην γίνουν πλημμύρες. Καλά. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργήσε. Θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμη όμως, γιατί το είδατε συνολικά στην ανάρτηση. Βάλατε Αγία Πελαγία, Λιγαριά, Μαδέ, το ανέκδοτο του ΒΟΑΚ στην περιοχή, όλα την παράκτια ζώνη από Παλαιόκαστρο στη ΣΕΑ, είπατε. Θέλω να μου πείτε, γιατί τα πετρώματα εκεί έχουν και μια ιδιομορφία. Με αυτό θέλω να κλείσουμε, την οποία την κατέχετε. Εδώ τώρα λέτε ότι προσοχή, πάμε και σε κατολιστήσεις, αν δεν το καταλάβατε. Ναι, κοιτάξτε, έχουν συμβεί πολλές φορές κατολιστήσεις. Επειδή είναι σχιστόλιθος, το έδαφος, θέλετε να πάμε πολύ παλιότερα. Δεν υπήρχε καμία κατοικία. Μην πάμε πολύ παλιά, μέχρι τη δεκαετία του 70. Δεν υπήρχε Οδυσσέα, δεν υπήρχε. Γίνανε αυτά, γίνανε. Τελείωσε τώρα. Το γιατί και πώς θα συμφωνήσω μαζί σας, γίνανε όμως. Πάμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν έκτιζε σε αυτή την περιοχή. Γιατί ήξερε ότι εκεί θρουλάει το έδαφος, όπως λέμε στην Κρήτη. Δεν έκτιζε. Μετά δόθηκαν οι άδειες κτίσεις. Αλλά το έδαφος θα εξακολουθεί να συμπεριφέρεται έτσι. Να θρουλάει. Κάποια στιγμή όταν ποτιστεί με πολύ νερό. Ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει και το μοιραίο. Θα έχουμε έντονες κατολιστήσεις. Είναι κάτι που κάποιος πρέπει να το δει. Φαίνεται. Δεν ξέρω. Δεν το βλέπει ο κόσμος. Δίνονται ακόμα άδειες πολεοδόμους σε αυτή την περιοχή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Έχουμε την αντίφαση ότι έχουμε, θέλουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Ωραίο τουρισμό, ωραία διαφήμιση του κάναμε τώρα. Μάλιστα. Άρα το διατάφτα θέλει πολύ μυαλό. Ναι. Το διατάφτα για μένα είναι ότι πρέπει να κρατηθεί, να αλλάξει η λογική και σε μέρη εκτός σχεδίου πόλεως, αν χτίζονται, να μην επιτρέπεται. Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά τέλος πάντων, εφόσον επιτρέπεται η δόμηση, να επιτρέπεται με σαφείς όρους παραμονής μεγάλου μέρους της φυσικής βλάστησης και όχι να γίνονται τα πάντα τσιμέντο. Τα ταπεινά φρήγανα κάνουν δουλειά. Μάλιστα. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν, που έχουν δείξει, που έχουν αποδείξει ότι το φρήγανο κρατάει περισσότερο νερό από ότι ένας πευκόνας, ένα πευκοδάσος. Συγκρατεί στο έδαφος περισσότερο νερό. Και αυτά εμείς θα περιφρονούμε. Α, δεν βαριέστε τώρα, φρήγανάκι, θα βάλουμε εμείς τον ευκάλυπτο, ξέρω εγώ. Που τελικά κάνει ζημιά περισσότερο. Επίσης, σας είπα, τα πλατάνια που είχε από τόσο ποταμού στις Αγίες Παραγίες, θα θυμάμαι, συγκρατούσανε νερό πάρα πολύ. Οι όχθες με τα βάτα, όλα αυτά συγκρατούσαν νερό. Δεν υπάρχει πια. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε στην φυσική κατάσταση. Δηλαδή, λέει να εδώ ξεχάσουμε ένας... το δρόμο, ναι. να βάλουμε ένα ποτάμι στη μέση όπως ήταν παλιά, ναι. Να το αφήσουμε να γίνει φυσικό. Αν γίνει φυσικό, θα παίρνει το χώμα, θα δημιουργεί παραλία, που τώρα πια δεν δημιουργεί παραλία. Σωστό. Χάνεται η παραλία. Χάνουμε συνέχεια την παραλία σε όλη τη βόρεια αυτή της Κρήτης, αλλά ειδικά στην Αγία Πελαγία, πολύ πιο γρήγορα. Να κάνουμε ένα πεζόδρομο στις δύο πλευρές. Με κάποιο τρόπο δεν ξέρω, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ πιο ριζικά μέτρα, αλλά δεν είμαι της αρμοδιότητας να πω ποια θα είναι αυτά. Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει, να δούμε ότι αυτό ήταν ποτάμι, δεν ήταν δρόμος. Να ξαναέρθει στο φυσικό του, να αποκτήσει τη φυσική ροή του. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην Ευρώπη, στη Δυτική τέλος πάντων, στην αναπτυγμένη, φτιάχνουν τα ποτάμια τους μέσα στην πόλη. Έχετε δίκιο. Καλά, μην πάμε τώρα. Αφήστε. Βλέπουν τους ταλάφι που κάνουν και τα διορθώνουν. Αφήστε, εδώ στην Αθήνα έχει γίνει το μεγαλύτερο έγκλημα. Αφήστε τώρα. Έχετε δίκιο, εσείς απόλυτο. Κοιτάξτε, μου λέει εδώ, κύριε, και κλείνω με εσάς, να μην σας κουράσω κι άλλο. Μου λένε εδώ συνάδελφοί σας από την Εύβοια. Το ίδιο συνέβη και στο Λίλαντα στην Εύβοια. Δημιούργησαν το φαινόμενο του μπουκαλιού στο Δέλτα και παράλληλα είχαν καταστρέψει την παρόχθια βλάστηση όπως και τον Αιγιαλό, εκεί όπου τα μαγαζιά βγαίνουν απευθείας στη θάλασσα. Δεν υπήρχε καν παραλία. Το ίδιο πράγμα είναι, λέει. Ναι. Καταλάβατε. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά που τέτοια παραδείγματα στην Ελλάδα. Κύριε Δρετάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Είστε καλά. Δεν νομίζω ότι διαφωνείτε στις επισημάνσεις, κύριε Λεονταράκη. Κύριε, θα γίνει να διαφωνήσω όταν υπάρχει ανθρωπογενής παρέμβαση στο θεσικό περιβάλλον με αποψηλώσεις, με διάνυξη δρόμων. Ούτε τα φρήγανα. Ακούστε τώρα, λέει εδώ ένας φίλος, ο Βασίλης. Αν δεν αποκεντρωθεί η πολιτική προστασία εφοδιασμένη με ειδικούς επιστήμονες, αναπεριφερειακή ενότητα, δεν γίνεται δουλειά. Αλλιώς μιλάμε για κλιματική αλλαγή μόνο για business. Σας είπα προηγουμένως. Ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης πολιτικής προστασίας. Έχουν εξαγγελθεί δύο σχέδια τα τελευταία χρόνια. Επί χάρτου, σε άλλες περιπτώσεις έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες όσον αφορά την πυρόζεσ, για παράδειγμα, με την πρόσληψη δασοπυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν και στο Ηράκλειο, επιχείρησαν και το καλοκαίρι. Ένα σχέδιο το οποίο θα χρησιμοποιεί τις περιφέρειες να έγκαιρα και σωστά να κάνουν τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουν στο σωστό χρονικό διάστημα με έλεγχο. Έτσι, με έλεγχο, ναι, να διοξεδευτούν τα λεφτά εκεί που πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες. Εγώ θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Πρόσφατα μας είπε το αναθεωρημένο σχέδιο, η δράση ουσιαστικά όσον αφορά, με συγχωρείτε, όλες εκείνες ενέργειες που πρέπει να γίνουν εν ώψη χειμώνα. Δηλαδή όσον αφορά τα δημιουργικά έργα, παρεμβάσεις, καθαρισμούς, ναι, δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά θα πρέπει οι ευθύνοντες κάποια στιγμή να αποφασίσουν και να διερωτηθούν. Να γίνουν. Πώς θα γίνουν όμως. Καταλαβαίνετε. Διότι είναι η περιφέρεια, όχι μόνο η περιφέρεια Κρήτη αναγκασμένη να ψάχνει χρηματοδοτικά εργαλεία κόβοντας από κάπου αλλού, είτε μέσω του. Πάρτε σχέδια και όχι κονδύλια, το καταλάβαμε. Λέει εδώ ο φίλος ο Μπάμπης. Καλημέρα, λέει. Εδώ λέει, κύριε Λεονταράκη, ούτε την εθνική δεν έκλεισαν. Ευτυχώς που είχε ένα μεγάλο πάρκινγκ το βενζινάδικο, μπόρεσα, μπήκα μέχρι να κόψει λίγο ώστε να μπορέσω να γυρίσω Ηράκλειο. Και όταν γύριζα, έβλεπα τα GCB να ανεβαίνουν, για τα εξκαφικά δηλαδή, αλλά και ουρά από αυτοκίνητα. Πέρα από το ότι δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια βροχή.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι μία αλυσίδα. Όταν δεν σημάνει αλάρμ προς τα κάτω και αφού δεν αφήνουν το από κάτω να αυτενεργήσει και θέλει ο κουμπάρος, ο υπουργός, για να μην τα πάρω κρανίο τώρα, πάλι τα εσπρεσάκια στο κολονάκι, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Για πείτε μου. Για να κλείσω ένα έχω δρόμο, ένα σχέδιο και περιφέρει το σχέδιο σε όλη την Ευρώπη. Αλλά οι άνθρωποι πνίγονται εδώ. Καταλάβατε. Δεν διαφωνώ όσον αφορά το κλείσιμο του δρόμου. Είναι μια απόφαση η οποία τη λαμβάνει η αστυνομία. Ανάλογα το φαινόμενο, το πώς εξελίσσεται. Σας ξαναλέω, αν υπήρχε ειδοποίηση για εκείνα καιρικά φαινόμενα, πιθανότατα κατά τόπους η διαχείριση θα ήταν διαφορετικά. Με την έννοια, θα αποφεύγαμε τις καταστροφές, θα αποφεύγαμε το χείμερο, δεν θα τον αποφεύγαμε. Αλλά τουλάχιστον ο κόσμος στα επικίνδυνα σημεία θα είχε απομακρύνει, για παράδειγμα, τα αυτοκίνητά του. Ένα παράδειγμα. Έτσι. Τουλάχιστον θα είχαν κατά κάποιο τρόπο περιοριστεί ή απαγορευτεί μετακινήσεις σε συγκεκριμένο γεωγραφικό όριο, αν το θέλετε. Αν μη τι άλλο, θα υπήρξε μια. Παρόλο που υπήρχε, ξαναλέω, άσχετα αν ήταν θύση, όσον αφορά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικά και μόνο ένα έκτακτο δελτίο, θα διαβεβαιώ ότι όσον αφορά τα τμήματα πολιτικής προστασίας είναι 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αλλά θα επανέλθω στο προηγούμενο. Με δεμένα τα χέρια όμως, δυστυχώς. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο αναδιάθρωσης πολιτικής προστασίας με πόρους, με προσλήψεις. Να λύνει τα χέρια των περιφερειαρχών, της αυτοδιοίκησης γενικότερα. Κοιτάξτε τώρα. Εδώ ναι, έχει δίκιο ο Γιάννης, συγκράτηση του νερού, λέει, σημαίνει εμπλουτισμός του υδροφόρου. Προφανώς και αυτά όλα, αλλά εδώ μας είπε ο κύριος Δρετάκης ο τρόπος και η λογική που φτιάχνονται αντιπλημμυρικά. Εγώ πριν κλείσουμε, κύριε Λονταράκη, θέλω να το πω αυτό, ότι πρώτα σας ευχαριστώ, γιατί πάνω σας πάει τελικά όλο το κύμα και είστε ο καθήλυν αρμόδιος για άλλα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, μιας και σας έχω όμως δράτω με τις ευκαιρίες, κοιτάξτε, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είναι λειτουργία κρατικής μηχανής, εκδίδει ό,τι εκδίδει το αστεροσκοπείο για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η επίσημη σύμβουλη του κράτους, αλλά το κράτος αν θέλει το βλέπει, το καταλάβατε. Από εκεί, τι σχέδια μου λέει ο υπουργός που ήρθε από τις Βρυξέλλες, ο κουμπάρος που ήρθε από τις Βρυξέλλες, 100 σχέδια να έχει να τα περιφέρει με την κοινωνία της πληροφορίας ηλεκτρονικά, να μην πω που να τα βάλει, τι γίνεται στην πράξη. Στην πράξη δεν λειτουργεί. Άμα ήθελε, το δε. Δεν το δε. Κάποιος έπινε το εσπρέσο στο κολονάκι ή όπου αλλού και δεν σκέφτηκε να πει στο Λεονταράκι και στον κάθε Λεονταράκι υπεύθυνο προστασίας παρακάτω, παιδιά, για δείτε το. Αλλά για δείτε το περισσότερο, σας παρακαλώ. Θα μου πεις, είσαι σίγουρος ότι θα την γλιτώναν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν την γλιτώναν? Για να μου το πει. Κύριε Σαχίνη, εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι η πρόβλεψη δεν έπεσε μέσα όσον αφορά και την Κρήτη στο απόλυτο. Έτσι, εγώ θα έλεγα ότι ήταν εκ διαμέτρου αντίθεση. Δεν σας κρύβω και να σας το πω έτσι, να σας εκμυστηρευτώ, ότι παρακολουθώντας αυτό που σας είπε προηγουμένως, κρυφές ματιές και παιδιά τα οποία ασχολούνται με τη μετεωρολογία εραστεχνικά, σας διαβεβαιώ ότι είχαμε κατά νου και είχε υποθέσει στο συντονιστικό ότι κοιτάξτε, ίσως η περιοχή του Μαλεβιζίου να υπάρχει, στα δυτικά του Ηρακλείου, στην περιοχή του Μαλεβιζίου να υπάρχει έντονο πρόβλημα, είχε υποθεί, αλλά δεν είναι το θεσμοθετημένο όργανο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή ο ερασιτέχνης μετεωρολόγος. Γιατί μετά θα είχατε άλλα προβλήματα αν παίρνατε μέτρα και δεν γινόταν τίποτα. Πού το βρήκατε εσείς? Θα σας ζητάγανε και τα αρέστα. Το καταλαβαίνω. Και όμως, κύριε Σαχίνη, σας λέω ότι επειδή καμιά φορά στις συζητήσεις βάζουμε προβληματισμούς, βάζουμε πληροφορίες, λέμε την άποψή μας. Έχει συμβεί και σε ανάλογες περιπτώσεις, θέλοντας να προστατέψουμε, έτσι, να εντρυφήσουμε ένα παραπάνω έτσι, το αίσθημα της ευθύνης, της εντυμότητας. Εμένα προσωπικά μου έχουν γυρίσει και μου έχουν πει, έτσι, και δεν το λέω σαν παράπονο, αλλά θα σας επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, ότι έλα να τα κάνεις όλα εσύ αυτά. Έτσι. Και επειδή στο σχέδιο Κένος, για παράδειγμα, προβλέπει και απλά πράγματα όπως το τηλεβόα να ειδοποιήσει τον κόσμο, έλα να τα κάνεις εσύ και κρατήσεις το τηλεβόα. Καταλαβαίνετε. Λέει ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Ακούγοντάς σας όλους από νωρίς, έχω την εξής απορία. Κάποιοι ανέλαβαν στο παρελθόν ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο απέτυχε. Φέρουν ευθύνη? Θα τους ζητηθούν ευθύνες? Έχουν μήπως το ακαταδίωκτο? Η ίδια ερώτηση και για τη διαχείριση πολιτικής προστασίας κεντρικά. Ρωτάω, λέει, γιατί έχουμε νεκρούς εδώ. Είναι θέματα. Προφανώς και είναι θέματα. Κύριε Σαχίνη, προφανώς είναι θέματα. Έχουμε δύο νεκρούς, σας ξαναλέω, και πιθανότητα να κηρυχθεί και να διαταχθεί και δε. Έτσι. Δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι το οποίο αφορά τη δικαιοσύνη. Είναι κάτι το οποίο ίσως να πάρει το δρόμο του, να διερευνηθούν αν υπάρχουν ευθύνες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
μπορώ να σας πω με σιγουριά και επιμένω, καμιά φορά μπορεί να γίνουμε και γραφικός, αλλά δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο, είναι η τρίτη τέταρτη φορά που το λέω. Στάθος χρόνου απαρέγκλητο να συμφωνηθεί στη Βουλή, να αναδεικνύει την αναγκαιότητα να χρηματοδοτούν οι περιφέρειες, οι Δήμοι, η πυροσβεστική υπηρεσία, όλες εκείνες, ο κρίκος της αλυσίδας, όλη η κρίκη της αλυσίδας που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία δεν είναι μόνο η περιφέρεια, δεν είναι μόνο ο Δήμος. Είναι ένα σύμπλεγμα υπηρεσιών. Για την ώρα, κύριε Λονταράκη, εγώ σας συμβουλεύω, αυτενεργήστε. Φωνάξτε δύο καλούς μετρολόγους που διαθέτει το νησί, φωνάξτε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που δόξα ο Θεός μια χαρά είναι σε αυτά. Φωνάξτε το ΛΕΚΑ από τα Χανιά, κάντε ένα σταθερό συντονιστικό. Βλέπετε εσείς απευθείας, μην περιμένετε από πάνω, το Εθνικό Αστεροσκοπείο και τις αναβαθμίσεις του. Ακούστε με εδώ, βλέπετε καθημερινά. Αυτό κάντε, δεν μπορεί να κάνετε κάτι άλλο. Να βλέπετε πότε το αναβαθμίζει και να παίρνετε μέτρα εδώ και μην περιμένετε τίποτα από πάνω. Ζήτω που καήκαμε. Αποτυχαιότητα ζουν οι υπόλοιποι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Σας διαβεβαιώ όσον αφορά την περιφέρεια και εμένα προσωπικά. Εννοείται υπάρχουν τα θεσμοθετημένα όργανα. Βουλευόμαστε, ακούμε τους πάντες σε ό,τι έχει να κάνει ανάλογα το ζήτημα, είτε είναι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού, είτε είναι. Εσείς το έχετε καταλάβει, να το καταλάβουν όλοι. Η πολιτική προστασία θα πρέπει να είναι περιφερειακή, να υποστηρίζεται από τοπικές υποδομές και γνώση. Η κεντρική καθοδήγηση δεν περπατά. Τελεία και παύλα. Θέλουν να έχουν τις γραφιάρες τους να τις έχουν και τα ταξίδια τους να τα έχουν. Δικό τους θέμα. Εγώ θα σας το πω ακόμα παρακατώ όσον αφορά την αποκέντρωση επί της ουσίας. Διότι ο κάθε δήμαρχος περιφερειάρχης, οι σύμβουλοι, οι υπηρεσίες γνωρίζουν τα προβλήματα τοπικά. Ξέρουν πώς να ενέργειασουν. Δεν χρειάζεται ο πανόπτης, το κράτος. Ναι, να υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός, να μην υπάρχουν το οτιδήποτε σχέδιο, αλλά μπορούμε, αφήστε μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Λεονταράκη, με ρωτάτε πάρα πολύ εδώ για το αντιπλημμυρικό. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μία έρευνα, λέω εγώ τώρα, γιατί 50 χιλιοστά, 50 κυβικά το δευτερόλεπτο μπορούσε να εξυπηρετήσει. Γιατί δεν τα εξυπηρέτησε και τα 50. Να γίνει. Το είπε ο κύριος Δρετάκης και η θάλασσα από κάτω, έτσι πως είχε κατασκευαστεί, τρομάρα του. Στόμωνε και από πάνω τα φερτηγά στόμωναν. Και τι έγινε στην ουσία αυτό το αντιπλημμυρικό, να σου το πω εγώ τι έγινε. Ένα εφαλτήριο περαιτέρω ορμής του νερού. Αυτό έγινε. Αντί για αντιπλημμυρικό, ήταν πλημμυρικό. Αυτό ήταν το έργο. Καλημέρα, κύριε Λονταράκη. Να είστε καλά.